Έντονα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός θρακικού πελάγους από τους Τούρκους συναδέλφους τους που εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Μαρόνιας, Θοδωρής Παρίσης, τα μέσα που διαθέτουν οι Τούρκοι αλληλείς είναι τελευταίας τεχνολογίας, μην μπορώντας να συναγωνιστούν με αυτά που διαθέτουν οι Έλληνες ψαράδες. Αυτό το φαινόμενο είναι τουλάχιστον μια δεκαετία, αλλά τα τελευταία χρόνια άρχισε το φαινόμενο να γίνεται κάθε χρόνο και πιο έντονο. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ λεπτό και πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε την υποστήριξη εδώ της Λιμενικής Αρχής, αλλά από εκεί και πέρα η κατάσταση μένει όπως είναι. Έρχονται Τούρκοι αλλιευτικά και πάρα πολλές φορές και στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Παίρνουμε τηλέφωνο, βγαίνει το πλωτό του λιμενικού, τους αποθεί και γίνεται η γνωστή ιστορία που την έχουμε πει και την επανάληψη. Φεύγει το πλωτό και ξεκουρωθούν και αυτοί, φεύγουν αυτοί για λίγο και ξανά πάλι το ίδιο τροπάριο. Και μιλάμε για, ειδικά τα τουρκικά τα λευτικά, τα αγριγρή, μιλάμε και για εργαλεία άνευ ανταγωνισμού με τα δικά μας. Γιατί κάθε φως που έχουν αυτοί ισοδυναμεί με ηλεκτρισμό ενός μικρού χωριού. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Σύμφωνα με τον κύριο Παρίση, το πρόβλημα με τα τουρκικά λευτικά εντοπίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό τους καλοκαιρινούς μήνες. Όσο για μένα, γιατί εγώ είμαι γέννημα θρέμα ψαράς, είμαι 40 χρόνια στο επάγγελμα. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής αλλιείας είναι αυτό. Και πιο πολύ είναι εδώ πάνω, δηλαδή το αντιμετωπίζουμε. Φυσικά τα νησιά το αντιμετωπίζουν όλοι. Αλλά τώρα μπορώ να σου πω από Θεσσαλονίκη και κάτω δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Όλοι με θόρυβος από εδώ μέχρι κάτω τα νησιά, όλα το αντιμετωπίζουμε εμείς. Το αντιμετωπίζουμε και πιο πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες. Τους καλοκαιρινούς μήνες στη Μηχανόδρατα και στο Γρηγρή. Από τώρα μέχρι 14 Απριλίου που σταματάει η ελληνική δραστηριότητα των τουρκικών ελληνικών. Το εν λόγω πρόβλημα για τους επαγγελματίες ψαράδες έχει γίνει καθημερινότητα, με τους ίδιους να τονίζουν πως πρόκειται για ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό. Είναι ένα θέμα πολύ λεπτό για ευνόητες λόγους όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι προσπαθούμε να κρατούμε λίγο τις αποστάσεις. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό. Κάθε μέρα, αφού τα ζείτε, κοιτάξτε, αφού εσείς ασχολείστε με το επάγγελμα της δημοσιογραφίας, βλέπετε τι γίνεται καθημερινώς στη Ζουράφα. Παράλληλα, ο κύριος Παρίσης αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα που έρχονται να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοί του, καθώς και ο ίδιος, με τον υπερπληθυσμό που υπάρχει από τα δελφίνια, τα οποία καταστρέφουν τα αλλιευτικά εργαλεία στο 100%. Υπάρχει, εγώ σας είπα, είμαι 40 χρόνια στο επάγγελμα, αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερπληθώρα. Υπερπληθώρα και ο κλάδος ο δικός μας δεν τον αντιμετωπίζεται σαν να μην υπάρχει τίποτε. Και να σας πω το γιατί. Έχουμε επιβληθεί πώς είναι ο άγρος έχει την αλγά. Είπαμε κι εμείς μήπως μπορέσουμε να μπούμε στην αλγά, να πάρουμε μια αποζημίωση. Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει γίνει τίποτα. Τα δελφίνια όταν εμφανίζονται καταστρέφουν τα δίχτυα. Τι γίνεται ακριβώς? Μπορώ να σας πω ότι ένας ψαράς, άμα πάει τα δίχτυα του και πάει να τα ρίξει σήμερα και πάνε τα δελφίνια πάνω και πάνε τα ψαράκια, μιλάμε για καταστροφή 100%. Και ολοκληρωτική καταστροφή των αλλιευτικών εργαλείων.